Είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδελφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά είναι τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook και στο προστάρτημα της σημερινής εκπομπής με τον Αντώνη Τσέσκου να φοράει το σκουφί μετά από παρένεση οπαδού του ΠΑΟΚ στην Κοπεχάγη στο Νικηφόρο. 1-2 παιχνίδι το οποίο τον έφερε στην κορυφή των ομίλων στην Ευρώπη, στο Europa Conference Link. Έχουμε πολύ μεγάλο διαγωνισμό εδώ στο Μετρόπολης 95,5, αφού μπορείτε να μπείτε στο σχετικό μάνερ και να γράψετε τα δικά σας στοιχεία. Από εκεί και πέρα καθημερινά 9 και 20 το πρωί με 9 και 20 το βράδυ γίνονται κληρώσεις. Με το που θα ακούσετε το όνομά σας, έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 23 10 και 3 εντάρια, επί τη ευκαιρία με την κυρία Γουλιώνη στις 3 και 20, να πείτε το όνομά σας, να βγείτε στον αέρα, να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας και να απαλλαγείτε από έναν λογαριασμό, είτε αυτό είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι οτιδήποτε, διαχειρός Μετρόπολης 95,5. Από τώρα τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 3 εντάρια, καθώς την Κυριακή έχουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ 8:30, οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν 5 διπλές προσκλήσεις για να δουν το παιχνίδι στο Θέατρο Βεγίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, μαζί με μπύρα και φυσικά να απολαύσουν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, και είπαμε από τώρα 2310 90 90 90. Το τέταρτο σημείο πόλης Κοσμάγουλου είναι γεγονός. Στον κόμβο Ευκαρπίας, αφού σε 3.000 τετραγωνικά μέτρα θα βρει τα πάντα από οικοδομικά υλικά, στόχος είναι να καλύψει τις ανάγκες του συσκευαστικού κλάδου από τα θεμέλια έως και την τελική πινελιά. Στόχος να καλύψει τις ανάγκες λοιπόν, και θα βρείτε από το τούβλο και την άμμο ως την πιο εξειδικευμένη μόνωση με πρωτοποριακές τεχνικές, καινοτόμα προϊόντα και εξαιρετικές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικού επίπεδου εξυπηρέτηση χάρη στον υψηλής τεχνολογίας εκπροσωπισμό με στόλο ανυψωτικών μηχανημάτων, τα οποία διευκολύνουν τον εφαδιασμό των εργοταξίων ακόμη και σε πολύ υψηλούς όροφους. Καλησπέρα Κωστή. Τι καλησπέρα, καληνύχτα. Καληνύχτα. Εντάξει. 16 είμαι. Εγώ φταίω. Είπα ότι φταίς. Εντάξει, το λες εμένα όμως. Καλησπέρα λες. Καληνύχτα. Μέχρι να μπεις βγήκες. Μπες βγες. Κρέας μπαίνει, κρέας βγαίνει. Okay. Πάνε παρακάτω. Λοιπόν. Αλλιώς θα περίμενα χτες, αλλιώς ήρθα. Α, εντάξει, και εγώ αλλιώς θα περίμενα στη ζωή μου, αλλιώς έρχονται. Α, τι περιμένεις, τι ήρθε. Ήρθε μια πολύ σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μέσα στην Κοπεχάγη. Κακό αυτό. Θα το εξετάσουμε αν είναι κακό. Κακό, κακό. Όπου έχω την αίσθηση ότι έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή, κακό. Να θα μιλήσω. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Να μιλήσω. Κακό. Να μιλήσω. Για το πρωτάθλημα εννοώ κάτι. Δεν σε κακολογώ για αυτό που λες. Μην με κακολογείς, για να με κακολογούσες. Λοιπόν. Δεν με πειράζει εμένα. Όχι. Δεν σε κακολογώ. Εσύ σκέφτεσαι και ανάποδα. Σκέφτομαι πρακτικά. Και ορθολογικά και πρακτικά. Τι να την κάνω αυτή τη νίκη αν χάσω το Καραϊσκάκι. Τι να την κάνω αυτή τη νίκη αν δεν πάρω το πρωτάθλημα. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα και μετά. Έχω... Εγώ σου μιλάω μετά 3 μήνες τι θα γίνει. Ας την νίκη. Δεν διαφωνώ. Καλή είναι αυτή η νίκη. Πήγαν οι παοξίδες. Μένει με 10 παίκτες από νωρίς η Κοπεχάγη. Να μην έμενε. Δικαίως έμεινε. Βλακία έκανε τον Όχι, να μην, δεν έκανε καμιά βλακία. Βγήκε εκεί και χτύπησε μπάλα στο χέρι του. Δεν έκανε βλακία. Να μην απλώνει το χέρι του. Και τι να απλώσει το πόδι του. Όταν προεκτείνει το κορμί σου. Έτσι όπως βγήκε ρε κόκκινε, εντάξει ο άνθρωπος. Εντάξει, φταίει ο τερματοφύλακας. Στη Λίβερπουλ παίζει. Στην Κοπεχάγη παίζει. Λαθρανικός από τη Λίβερπουλ. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να το έχει καθαρίσει πιο. Πώς τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι είναι ο ΠΑΟΚ. Βαρσελόνα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ να καθαρίσει. Ρε φίλε, δύο ομάδες στην Ελλάδα. Βγαίνει μόνο στο Σβιδέσκι. Ωραία. Λοιπόν, και αντί να πλασάρει. Τι να πλασάρει, πώς θα πλασάρει. Στην ευθεία του, να το φύλλα. Μπορεί έχει τρίπλα ο Σβιδέσκι. Να πλασάρει, είπα, δεν είναι να κάνει τρίπλα. Δεν μπορούσε να πλασάρει. Πάει να κάνει τρίπλα. Δεν είναι, μπορεί να κάνει τρίπλα. Χάνει το βηματισμό. Άμα έκανε και τρίπλα, θα κάνει 25 εκατομμύρια, θα κάνει 8. Εννοεί. Λοιπόν. Ναι, αλλά. Άλλα πράγματα κάνει ο Σβιδέσκι. Μαρκάρει,
Κάνει το χαφ, κλέβει μπάλες, τις δίνει, φεύγει. Δεν τον κακολογώ. Πάει στο στόπερ, τον κάνει πίεση. Άμα του τη φέρεις μέσα σε πρώτο χρόνο θα την κάνει σαν τον Κλάους. Ωραία μέχρι αυτά. Δεν έχει ο άνθρωπος κεφάλι, δεν έχει διείσδυση, δεν έχει. Πώς θα το κάνει. Ο Λεβαντόφσκι είναι, τι είναι. Γι' αυτό και κάνει ο άνθρωπος 6-5, 15 εκατομμύρια, 4, 5 και πώς. Για 10 μπορεί να φτάσει. Άμα και έκανε την τρίπλα και έκανε και το πλασεδάκι, θα ήταν ο Μέση, δεν θα ήταν ο Φιντεύσκι. Τι να κάνω τώρα. Δεκτό. Πώς δεκτό. Άμα και άμα, τι άμα. Δεν μπορεί όμως αυτό. Απαιτείται τώρα δηλαδή μερικά πράγματα, είμαστε απαιτητικοί τώρα. Αυτό το κάνω κι εγώ. Κάνω μια συνεργασία. Έχω απέτηση. Δεν μπορώ να έχω απέτηση. Μέχρι εκεί μπορεί να κάνει. Ο άλλος από μένα είναι. Έχει απέτηση. Πρέπει να ξέρεις τις δυνατότητες. Τι μπορεί να φτιάξει ο άλλος. Τα 100 άλογα θα σε πάνε 190 τελική τα μάξη. Σωστό. Τα 180 θα πάνε 220. Τα 75 άλογα θα πας δεξιά στην λουρίδα 90-110. Το ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 0-2. Ναι. Και στο τέλος μια ομάδα παίζει με παίκτη λιγότερο. Ναι. Τον πιέζει, μειώνει το σκορ, ναι, και παραλίγο να ισοφαρίσει. Πολύ φυσιολογικό. Δεν δημιουργεί προβληματισμό. Όχι. Με παίκτη λιγότερο. Τι παίζει. Προβληματισμό. Ποιο χάφ έχει. Στο ποδόσφαιρο πώς κάνεις άμυνα, ρε. Σ' ακούω. Ή κάνεις άμυνα στο κέντρο του γηπέδου ή στην περιοχή σου ή κάνεις πρέση κάπου πάνω. Ναι. Ένας άλλος τρόπος άμυνας είναι να κάνεις άμυνα με κατοχή μπάλας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους χάφ που είχε μετά το 65-70, κανένας δεν ξέρει μπάλα. Και ο Ζήκοβιτς που ξέρει μπάλα, που ερχόταν στα χαύρα να την κρατήσει, να κάνει, να γίνει δεκάρι, έχει βγει και αυτός. Ενώ ψ' Ολυμπιακού τους βγάζει αυτός, να τους ξεκουράσει. Καλά κάνει. Και καλά κάνει. Η άλλη καλύτερη ομάδα, καλύτερους παίκτες έχει. Καλύτερη ταχύτητα έχει. Πιο νιάτα έχει. Πιο τέχνη έχει. Ναι. Πώς θα κρατήσεις με τον εσύ του την μπάλα εσύ. Και παίζανε χαύρα μετά το 70, ξέρεις. Λέτε τι, να μην πω τι. Παίζω καντουρί που είναι όρθιο ξύλο. Το κάνανε χάφ εδώ οι παοξίδες με το ζόρι. Πες, πιστήκαν ότι είναι χάφ ο καντουρί. Ο παντουρί και ο καντουρί μας τα πρίξανε. Ο καντουρί είναι ο ένας. Βγαίνει ο Σβάμπ, βγαίνει ο Μπίσεσβαρ που μπορεί να την κρατήσει. Και μπαίνει ο Αγκούστο. Βγαίνει ο Σφιντεύσκι. Εντάξει. Και μπαίνει ο Άκπο. Βγαίνει ο Μητρίτσα που μπορεί να κάνει αντεπίθεση. Κάτσε στα φώτα για δύο λεπτά. Και μπαίνει ο Άκπο. Ο Μουρκ είναι χαφάκος, εξτρεμάκος, άκος. Δεν κρατάει μπάλα. Γρήγορος δεν είναι. Στην κόντρα δεν θα βγει. Ο άλλος ο Κατουρί, όρθιο αγκούρι. Και ο άλλος είναι ο Εσίτη. Οπωσδήποτε. Ωραία. Και παίρνει και ο Αγκούστο πίσω. Ποιος ξέρει μπάλα από αυτούς, ρε. Είναι δυνατόν να ένα λεπτό, εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ποιος ξέρει μπάλα από αυτούς να την κρατήσει. Και ότι το κράτησε ο Πάουκ το 1-2 και με 10-1-2-11 είναι επίτευγμα. Είπε κανείς όχι. Λοιπόν. Πέπε, το κάνω πάω 3-0-4-0. Πώς θα το κάνει. Μπορούσε. Πώς μπορούσε. Με την αντεπίθεση. Ναι. Πόσους έβγαζε στην αντεπίθεση. Τρεις. Έβγαλε τέταρτο πέμπτο. Όχι. Πώς θα βάλει τρίτο και τέταρτο γκολ. Τι λέτε στον κόσμο. Λακαμίες μεσημεριάτικα. Τι λέτε καραγκιόζη. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αυτό δεν λες. Βρεκάσικα τώρα κάνει το μάγκα. Μπουλούκο. Αυτό σου είπα. Αυτό λέτε όλοι. Ο Πάο και πρέπει να το κάνει 4-0. Μπορούσε. Πώς μπορούσε, ρε. Με τι προσόντα μπορούσε. Με τι προσόντα μπορούσε να το κάνει. Με τρεις παίκτες που έβγαλε στην κόντρα. Ωραία. Τρεις. Εσύ τώρα μπορούσε. Αποδομή στον ΠΑΟΚ. Όταν, όχι. Όταν χτες μου έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει στην Κοπέλα. Πώς θα χάσει. Γιατί να χάσει. Αν έπαιζε 11 με 11. Ναι. Και συγγνώμη για το αν. Αν. Μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα με αυτό που είδες. Ναι. Και εγώ αν είχα το χέρι μου διπλά. Ρωτάω ρε φίλε. Θα δίνω δυο μπουγιές σε διάλει. Άστα αν ρε κόκκινη. Άστα αν. Αν. Δεν έχει την μπάλα. Είναι οι συνθήκες που προκύπτουν σε ένα παιχνίδι. Τον έκανε τη φάση και βγήκε ο άλλος. Δεν είναι ικανότητα. Πώς βγήκε άλλος αποβολή. Για να πάρει άλλος αποβολή. Ικανότητα. Ο ΠΑΟΚ κάτι έκανε σωστό για να πάρει. 100% ικανότητα. Έδωσε την κάθετη ο άλλος. Ο Μητρίτσα έκανε την κίνηση από τα εξτρέμ στα φορ που ξέρει να την κάνει καλά και πήρε την αποβολή. Μόνη τι είχε συνδέει αποβολή. Όχι. Άρα τι αν. Και αν είχε αποβολή ο ΠΑΟΚ θα τρώγε 4. Το αν θα λέμε. Δεν μου αρέσει το αν και το ξέρεις. Να μην το βάζεις στη ζωή στο αν. Γιατί ξεκίνησε, γιατί εγώ δεν το περίμενα αυτό. Θα βάζω πάω 4 γκολ έπρεπε να βάλει. Πώς θα βγάλει. Έβγαζε Μητρίτσα, Φιντεύσκι και Ζήφκοβιτς. Και άλλο ήταν 4 πίσω, 4 με 3. Θα μπορούσε αν είχε ικανότητα στην αντεπίθεση εκπαιδευμένος, αφού αυτό σχεδίαζε. Πώς θα. Έχει παίξει αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ, μόνο με τον άλλο τον προπονητή έπαιξε την κόντρα. Από πίσω με τους τρεις. Με τον Περέιρα. Οι οποίοι κάνανε ο Πέλκας στα 100 μέτρα σε 11 δευτερόλεπτα. 11,2 ο. Πώς το λένε ο άλλος, ο Πιτσιρικάς που φύγανε. Ο Γιαννούλης. Ποιος Γιαννούλης, ρε. Ο Τζόλης. Ο Τζόλης. Και 10,9 έκανε ο Άντμπομπ.
και έφευγα τρεις, τι τρεις όμως. Τρεις βολίδες. Βολίδες. Και έβγαινε και τέταρτος ο Γιαννούλης και είχε τον Αγκούστο ή τον Σβάπ, ποιος ήταν εκεί χαφ, από πίσω του στην κάνει τη μεγάλη την παλιά και βγάζανε σαν επιθέσεις. Είναι εκπαιδευμένος ο Λουτσέσκου να βγάλει κόντρα. Έβγαλε κόντρα. Μήδες όταν πάρει την μπάλα αυτός να κάνει κίνηση χωρίς την μπάλα. Πηγαίνει και τρεις στα τα βόδια, ούτε ήξερε κανένας να κάνει διαγώνια κίνηση, να βγει στην τρύπα όλος και είδες καμιά τέτοια κίνηση ρε. Μόνο το ζήφκο. 2 εκατομμύρια το χρόνο προπονητής. Μόνο το ζήφκο. Το είδες ρε το έργο. Μόνο αυτό τι σημαίνει. Βγαίνουμε τρεις με τέσσερις και τι κάνουμε. Πάμε ο ένας εδώ, άλλος εκεί. Τριάδα. Καμιά διαγώνια κίνηση, καμιά κίνηση χωρίς την μπάλα. Πώς θα βάλει 4 γκολ ο ΠΑΟΚ. Πώς. Άλλο. Λοιπόν, να πω ότι για πάνω από 2 δεκαετίες το σημείο αναφορά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης είναι το ούζο στον πίνακα στην πλατεία Άθωνος. Μοναδικά πιάτα για όλα τα γούστα, τρομερή ποιότητα, άψογο σέρβις για να φας είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ. Στο ούζο στον πίνακα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα πιάτο το οποίο θα ανταποκρίνεται στα γούστα σου, αφού υπάρχει μια τεράστια ποικιλία η οποία θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. Θα το βρείτε στην Παλάνο 27-29 με τηλέφωνο κρατήσεων το 2310-280-076. Δεν ζεσταίνεις εδώ μέσα. Πολύ. Γιατί δεν το ανοίξει αυτό το σατανά, γιατί άμα κάνεις κάτι και εσύ θα κουραστείς. Τι είναι, ένα κουμπί να το πατήσεις. Γιατί δεν το πατάς εσύ. Γράφουμε, σημειώνουμε, ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα τα πάντα. Είναι με το καφέ σου, με τις σημειώσεις σου. Σε πειράζει να το ανάψεις εσύ. Θα κουραστείς. 2 ώρες τη μέρα δουλεύεις εγώ. Θα κουραστείς, ρε. Ρε τον άνθρωπο. Τι 2 ώρες δεν καραγκιόζει. Πόσες ώρες, 2,5. 2 ώρες και 1/4. Δεν τρέπεσαι λίγο. Όχι, δεν τρέπομαι καθόλου. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτή την τρέλα την πουλάς αλλού. Εκεί που σε παίρνει, κατάλαβες. Σε μένα όχι, μαγκές. Ακούς το αρσέλο, στο το κράτο δύο χαρτούκια. Χοντρομπαλά. Άντε ρε, εμένα που είσαι χοντρομπαλά. Ποιο χοντρό είσαι. 88 είμαι τώρα. Τι είσαι, 88. Πόσα 100% λίπος έχεις. Το μέτρησες. Δεν το έχω μέτρησει. 40% λίπος. Ξέρεις πόσο εγώ, 17. Αποκλείεται. Αν μας πιάσει μόνο το μάγουλο το προγούλι, θα χτυπήσει ο μετρητής. Έχεις φάει κουσουλιά από τηλεόραση 72 ιντσών. Βρε, άμα σε πάνε εκεί οι ανθρωποφάγοι στην Αφρική, ναι, και σε κόψουν το κεφάλι. Δεν με φάνε. 4 Πάσχα θα τρώνε. Δεν με φάνε. 4 Πάσχα θα τρώνε με αυτά τα πρόβλημα. Δεν με φάνε. Εσένα θα φάνε. Πάνε. Άλλο τι έχει. Γιατί είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Εξήγησε τον κόσμο. Χάρηκαν τα χαϊβάλια. Μ' άρεσε η πάσα. Έβγαλα τέτ α τέτ με τον φύλακα τώρα. Τον εμάς Φιντεύσκι. Το βάζω όμως. Ζίβκοβιτσε. Το προτιμώ. Ρε χαϊβάνια παοξίδες, τι χαίρεστε. Αυτή η νίκη ήταν η ταφόπλακά σας για να πάρετε το πρωτάθλημα. Για να μην πάρετε το πρωτάθλημα. Ναι, για να μην πάρετε το πρωτάθλημα. Για να πάρετε. Ναι. Θα πάτε στην Ευρώπη στο Precofereisen Cup. Πού στέκεις. Στους 16 θα πάτε στους 8 αποκλειστείτε. Θα έχετε τραυματισμούς, λάσεις και τεφορμαρίσματα. Δεν έχετε υλικό να ανταγωνιστείτε άκαιο Ολυμπιακό σε άτομα. Και θα ξεφουσκώσετε όπως ξεφουσκώνει το λάστιχο που ξεφούσκωσε εγώ το κόκκινο και έψαχνε να βρει ποιος ξεφούσκωσε το λάστιχο. Και πήγε μετά σε αυτό που το βουλκανίζατε. Δεν έγινε ποτέ. Και τον πήρε ένα δεκάρικο το μάντρο. Δεν με πήρε ποτέ. Ε, πώς, αφού δεν με μιλάει. Περνάω και δεν με μιλάει. Γιατί λες αυτό το πράγμα. Ναι, δεν με μιλάει. Δεν κάνω πώς δεν με μιλάει. Ψέματα. Σε τσάκου στο δεκάρικο. Δεν φούει ψέματα. Μα λες φούει τι είχα. Δεν είπα είχα φούει. Τι είπε. Φούει τι είχα. Πόσα πλήρωσε σε λίγο, 10 ευρώ. Δεν πλήρωσε. Σε τσάκου όλο το δεκάρικο άλλο σε πιάσε κορόιδι. Έχω πιαστεί κορόιδε σε πολλά πράγματα. Σε αυτό δεν έγινε. Όχι, είναι κύριο. Είναι κύριο, δεν έχει γίνει αυτό. Σε αυτή είναι η δικιά σου τώρα. Δεν στο έφαγε το δεκάρικο. Όχι. Τι σου έφαγε. Τι είπα τώρα, μου λέει δεν έχει. Το ξεφουσκώσω. Ναι. Το ξεφουσκώσω. Και γι' αυτό και έχω πάρει μηχάνημα. Όταν τα κάνει, θα το φουσκώνω. Α, έχει πάρει μηχάνημα. Απειδηνοτή πήρε να έχει. Αν πα κάνει ένα έφραγμα να γλιτώσει. Πήρε μηχάνημα για το λάστιχο. Δώσε ένα χιλιάκο, πάρε απειδηνοτή. Το μηχάνημα φθηνό είναι. Πιο φθηνό. Αυτό. Έχω οξύμετρο, έχω τα πάντα. Τι οξύμετρο, αν πάθει, έχω να δει κάτι οξύμετρο. Θε να σε πατήσουν. Εσύ που σε αφού δεν πατιέσαι. Γιατί. Θα ησυχάσει. Τι να ησυχάσει. Θα ησυχάσει. Τι να ησυχάσει. Θα γλιτώσει από μένα. Τι να ησυχάσει. Σου είπα να πει στου παοξίδε. Ναι. Γιατί πρέπει να στεναχωριούνται. Γιατί... Και εσύ ασχολείσαι μαζί μου. Θες... Ζώα με ρούχα. Χθε οι παοξίδε χάσαν το πρωτάθλημα. Χθε. Με τη νίκη αυτή, λοιπόν, βγαίνουν. Αν γίνει καμιά στραβή, αν γίνει καμιά στραβή την Κυριακή, χάσαν. Ο μπιφτεκάς που έχω δίπλα μου, τι στραβή. Να δω τι θα λέει. Τι στραβή να γίνει. Τον Ολυμπιακό, γιατί μετά θα σχολιάσουμε. Θα πάνε μετά. Μετά. Στα πτώματα τα άλλα. Α, άλλο αυτό. Ναι. Στα πτώματα τα άλλα. Ναι. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Είναι χαϊβάνι. Έχεις δει κανέναν, μισό λεπτό. Έχεις δει κανέναν επί Χούντα Σαουσέσκου να ευημερεί οι άλλοι να του δέρουν. Δεν έχω δει κανένα επιτυχημένο να είναι χαϊβάνι. Ε, λοιπόν. Ωραία. Λες να μην έχει πλάνο για το Καραϊσκάκι. Είπα εγώ δεν έχει πλάνο.
Τότε. Άλλος... Γιατί θεωρεί δεδομένο ότι είναι στο πρωτάθλημα. Μακροχρόνια αυτά τα μάτια που πει τώρα να παίξουν ένα μάτι το Μάρτιο, εντάξει. Εντάξει, τι να το κάνει τώρα Ευρώπη και τέτοια. Πρωτάθλημα το τυράκι τώρα. Ρε φίλε, έτσι ναι. Θα ανεβάσει τη βαθμολογία του στην UEFA. Και τι έγινε. Και τι θα γίνει. Όσο περισσότερο το βλέπουν, ναι, τι θα γίνει. Θέλει να ανανεώσει τον Ζήφκοβιτ. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι, και τι. Λοιπόν, πε σου τη ζητάει ένα 300 ο Ζήφκοβιτ. Και ζητάει. Ένα 300 και το δίνει. 1,5 ζητάει. 1,5. Ναι. Βάζει ρήτρα 15 εκατομμύρια. Ναι. Και τον βλέπουν. Και περνάει πάω στην επόμενη δεν φάση. Δεν βλέπω ότι βάζει. Περίμενε. Λέω ότι βάζει. Δεν έβαλε. Οι έξυπνοι έτσι κάνουν. Ναι. Και βάζει 15 και έρχεται 15 και. Δεν βάζει. Ρε σου λέω κάτι. Και έρχονται και το λένε πάρε 15. Δεν βάζει ο Σέρβος. Απανάθεμας. Ρε έρχονται 15 και το βάζει. Ναι. Και προχωράει ο ΠΑΟΚ. Θα βγει χαμένος ή κερδισμένος. Τι θα βγει χαμένος. Θα πουλήσει τους γέρους. Ποιο θα πουλήσει. Ρε. Τα περισσότερα συμβόλαια. Ναι. Λίγου του χρόνου. Ναι. Ποιον έχει ο ΠΑΟΚ θα δείχνει ότι πάει και να κάνει ένα νέο. Έχει να πουλήσει ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Ρε. Ποιον έχει να πουλήσει. Το Ζήφκοβιτς. Ποιον. Το Ζήφκοβιτς. Ναι. Δεν θα υπογράψει ο Ζήφκοβιτς. Σέρβος είναι. Δεν είναι βλάκας. Πάμε σε διάλειμμα γιατί ο Βλάκας είναι δίπλα μου. Άμα τον υπογράψει ο Ζήφκοβιτς θα υπέγραφε. Δεν υπογράφει ο Ζήφκοβιτς. Ποιον έχει άλλο, δώσε ένα λεπτό μόνο. Ποιον θα πουλήσουν, ρε. Το Μιχαηλίδη. Κόβεται λόγω ποδοσφαιρικής βλακίας. Ποιον έχουν αυτοί να πουλήσουν, ρε. Περίμενα που έχουν να πουλήσουν. Το Βαρέλα, το Κρέσπο. Ποιον, το Μιχάλη. Εσένα. Ποιον να πουλήσουν, ρε. Τα εσένα. Τι να σε πω, ρε. Τι να σε πω. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέρκιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολη σε 95.5 στη σελίδα μας στο Facebook ή στο προστάτημα της σημερινής εκπομπής με τον Ραζδάν Λουτσέσκου, ο οποίος για μία ακόμη φορά τα κατάφερε και πήρε μια σπουδαία νίκη μέσα στην Κοπενχάγη. Λέει ο 2.39, αν ξέρεις το άστρο την ποπαρδία του Ρουμάνου, καθαρά ως προπονητής είναι ο καλύτερος του Αμπέλ που κεντάει στο Λιμπεραδόρες. Τι διαβάζει. Είναι καλύτερος τι του Αμπέλ. Τι ανάγνωση τι είχες στο δημοτικό. Μηδέν. Ποιο σε πέρασε ο παπά, σε πέρασε ο πάτερ Παναγιώτης. Ρε. Είναι καλύτερος από τον Περέιρα, από τον Φερέιρα. Ρε ανάγνωση πόσο είχε. Είναι καλύτερος. Ποιο ήταν καλύτερος. Ο Λουτσέσκου. Είναι καλύτερος. Ωραία. Αυτές οι ευρωπαϊκές βραδιές δεν συγκρίνονται με κανένα τέρμι στην Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, είναι να πάμε το Μάιο στο τελικό. Μάιο. Το Μάιο. Τώρα η άποψη τι να την κάνουμε την Ευρώπη προς το πρωτάθλημα που λέτε δεν ισχύει και δεν το πιστεύεις πραγματικά. Και όποιος ξέρει μπάλα διαφωνεί. Καλό μεσημέρι. Τι μάχη, το ξύλο πέφτει στην Ελλάδα. Ποια Ευρώπη είναι. Ευρώπη είναι ένα πέρασμα είναι. Μια εμπειρία είναι η Ευρώπη. Άμα ρωτήσεις αυτούς οι οποίοι πήγαν στην Κοπενχάγη. Ποιους να ρωτήσω. Αυτούς οι οποίοι πήγαν στην Κοπενχάγη. Νιώθουν ευλογημένοι. Γιατί ότι ζήσαμε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Στην Κοπενχάγη νιώσαν ευλογημένοι. Ναι, φυσικά. Ωραία. Πού νιώσαν πιο ευλογημένοι. Στην Κοπενχάγη που πήγαν. Και όταν πήραν στο ΆΚΑ το Κύπρο και στο Βόλο. Ποια ευλογημένη. Είναι τίτλος. Τι τίτλος ρε. Ποια Κοπενχάγη ρε. Είναι τίτλος. Ποια Κοπενχάγη. Πλακώθηκαν με κανένα. Κλέψαν κανένα περίπτερο. Ορμήξαν σε κανένα εστιατόριο. Κάνα καμιά μάχη εκεί πέρα με κανέναν άλλο παδό. Τι Κοπενχάγη ρε. Τι Κοπενχάγη ρε. Πάμε στα άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ποιο το δράμα. Το δράμα. Που τον πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδίσει κιόλας. Τι το πίστευες. Τόσο ανόητος. Γκολ και over δώσαμε εμείς. Το έδωσα και γκολ και over. Τι μας λες τώρα. Ξεκίνησα από εκεί και μετά. Λοιπόν. Εντάξει, γίναν πράγματα και θέματα χθες. Τι έγινε πράγματα. Ο Μουρίνιο έφυγε ξεκόλα από την πόρτα. Ο Μουρίνιο δεν πρέπει να είναι προπονητής σε υψηλό επίπεδο. Έχει τρελαθεί. Έμεινε στο παρελθόν. Τα είπαμε μεταξύ. 6-1. 10-1. Τρελός είναι ο Μουρίνιο. Η γυναίκα του ψυχολόγος πρέπει να το βάλει εκεί 5 ηλεκτροσόκ. Δεν συνέρχεται. Ερώτηση. Ναι, για πες. Ο Μαρτίνος λέει ότι είναι καλός προπονητής. Πολύ καλός. Και ο Λουτσέσκου είναι πολύ καλός. Ο Λαλά δεν βλέπει ότι δεν μπορεί το παιδί. Γιατί κι άλλο να. Τον πήραν τον Λαλά. Έκανε τον Αντρούτσο μπακ, δεν μπορεί. Είναι ο Λαλά. Μετά είναι ο Μαλά. Έχει ρε κανένα μπακ δεξιό Ολυμπιακός. Ο άλλος γράφει τραγούδια για τη Θεοδωρίδα. Έχει τρελαθεί ο άλλος. Την έχει δει να πούμε. Την έχει δει Λευτέρης Παπαδόπουλος ο άλλος. Έχει τρελαθεί ο άλλος. Μπακ δεξί ρε έχει στον Ολυμπιακό να βάλει. Το Λαλά. Θα βάλει ο άλλος τον Μητρίσα, τον Τζάκονα, θα σου αλλάξει τα φώτα, ρε. Άμα πετάξει τον Τζάκονα, εξτρέμ. Και σε παίξει την κόντρα από εκεί. Ο Λαλά, μπακ και ο Ανδρούτσος.
Ολυμπιακός πήρε 500 εκατομμύρια από το, πώς το λένε, Champions League και στον Ολυμπιακό με το Λαλά. Δεν στα λένε όμως κάτω. Άμα στα πούνε, κάνεις μπούκα και τους διώχνεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Πουλά. Εδώ θα στα πούμε εμείς εδώ. Το Λαλά μπακ δεξί έχεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα έχεις τον Παπασταθόπουλο στόπερ. Καλός χαμηλά ο Παπασταθόπουλος, τον είδαμε. Πηδάει κεφαλιά ο Παπασταθόπουλος. Δε σκόντι φτέρνατο από το έδαφος του Παπασταθόπουλου. Πέντε πόντους, άλμα δεν έχει. Του πήραν όλες τις κεφαλιές. Γκόλ με κεφαλιά δεν είναι. Σιγά, θα πεθάνεις από την νοικοτήνη. Γκόλ με κεφαλιά δεν είναι. Σε φάντα γουίστο τα μαλακά, σιγά. Ψοφίσκα. Σε κάνω κανένα σπυρογράμμα. Το σπυρογράμμα δεν αύριο πνευμόνια πάνω. Οξυγόνο δεν αύριο. Γκουχ, γκάλ, ψοφίμη. Τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει, θα χάσω το παρτενέρο. Τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Γελάω, φίλοι. Σφυρίζει το πνευμόνι του, θα αρέσει και είναι κάποιο τσιγαδόρο που παρακλέψει καμιά ποδή και σφυρίζει όλο. Ελάτε, έρχεται η χωροφυλάκη. Καλό. Καλό, ναι. Καλό. Σ' άρεσε. Ήταν από τα καλά που είπε. Και ρώτησα να πει κάτι καινούργιο καλό. Τετράδα άμυνα. Τερματοφύλακα είναι αυτό που πήρε ο Ολυμπιακό. Γιατί? Με τα πόδια. Σε ποιο γκολ στο τρίτο γκολ δεν φταίει. Ποιο φταίει, δεν φταίει. Άμα δεν το τρώγε, μπορεί να ισοφάρει ο Ολυμπιακό. Άρα και από τον τερματοφύλακα δεν παίρνει. Από το στόπερ ψηλά δεν παίρνει. Από το δεξί μπακ δεν παίρνει. Είναι η άμυνά του αυτή η τετράδα του. Και ωραία Μτσούκ ανεβαίνει, ωραία. Μόλις να κάνει σέντρα, τα μπουλμπόι ετοιμάζονται, τρέχουν. Λέει, αμάν κάνει ωραία Μτσούκ σέντρα, κάτσε να πάμε μαζέψουμε τις μπάλες, να τις δώσουμε γρήγορα, να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ωραία Μτσούκ. Ωραία Μτσούκ. Ανεβαίνει όντως ωραία, μπαίνει διαγώνια, κινήσεις του είναι πολύ καλές. Μαρκαρίσματα, μέτρια των μετριών, μετριότατα. Αυτή η τετράδα θα πήγαινε Ολυμπιακός στο Champions League, ρε Ολυμπιακή να πούμε. Ο φίλος λέει είναι και ο Καρπόβνικ δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Ποιο Καρπόβνικ, ρε, τι να πει. Άμα ήταν καλός δεν θα έπαιζε, ρε. Τι Καρπόβνικ, ρε, τι να πει. Άμα ήταν καλός δεν θα τον έβαζε. Τι Καρπόβνικ, ρε, είναι αυτοί οι παίκτες τετράδα για τον Ολυμπιακό. Μετά έχει το μπουχαλάκι. Το βάζει οχτάρι το μπουχαλάκι. Και τον ανεβάζει απάνω το μπουχαλάκι. Ο Μπουχαλάκης έχει δύο καλά πράγματα. Μια πολύ καλή μεταβίβαση στο μικρό χώρο ή στο μεγάλο. Εντάξει. Ναι. Να την πάρει την μπάλα, την κατεβάσει αυτό ο ίδιο. Με passing game δεν την κατεβάζει. Έχει την παλιά την κάθετη. Good. Ή τη διαγώνια. Πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Και δεν του παίρνει την μπάλα όταν την έχει στα πόδια εύκολα γιατί έχει το με το σώμα την καλύπτει, ξέρει μπάλα κτλ. Είναι για να τον ανεβάσει ψηλά το μπουχαλάκι και μετά τι έγινε πίσω με ταξί. Ο Κουντέ δεν είναι καλύτερο στον Πλανιβιλά. Ποιο είναι ο Κουντέ? Ο Κουντέ. Ο Κουντέ κόκκινε. Θυμάσαι τα τρίκυκλα που είχαν κοτσαμάνιδες στη γειτονιά. Εκεί στο Λαϊθαράπι μπροστά. Και μαζεύαμε παλιοσίδερα. Και μαζεύαμε παλιοσίδερα και κάναμε τις μετακομίσεις. Ναι. Για τρικυκλάς να τον πάρω ο Κοντζαμάνης, βοηθώ και να βαρέσουν τον. Πώς το λέγανε που φάγανε, που σκοτώσαν τον αυτόν, ρε. Το Λαμπράκι. Είναι για μπάλα ο Κουντέ, υψηλό επίπεδο για Ολυμπιακό. Ούτε έχει την κίνηση του Αλεξανδρόπουλου. Να μπει κάθετα να τριπλάρει, να σουτάρει την μπάλα πλάγια πίσω, πλάγια πίσω. Ο Κουντέ. Ο Κουντέ. Για Ολυμπιακό, ο Κουντέ. Όλος ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός θες. Ποιος? Όλος ο Ολυμπιακός. Πήρα τον Ενιεκούρου. Ο Ενιεκούρου την εβδομάδα πάει 4 φορές στο κομμωτήριο. Δεν μπορεί. Πάει την μια μέρα κάνει κίτρινα τα μαλλιά. Δεν μπορεί το πάλι κάτι. Την άλλη μέρα την κάνει πράσινα τα μαλλιά. Ξαναπάει την άλλη μέρα το κομμωτήριο κλειστό τη Δευτέρα. Πάει την Τρίτη, τα κάνει κίτρινα τα μαλλιά. Έχει τρελό για δέσιμο. Γιατί εμείς τι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον όταν έρθουν τα νούμερα θα δίνουμε καλά. Αυτός κάνει κανένα γκολ. Όχι. Λοιπόν. Δεν είναι καλό, το έχω πει πόσο καιρό. Στον κλειστό το χώρο είναι η Εγκούρου. Γιατί είσαι ανοιχτό, τι κάνει. Τρέχει. Ο άλλο ο Ελαραμπή είναι πεσμένο, 35 άρισε. Ο Ελαραμπή είναι παιχταρά. Ο Ελαραμπή αλλά... είναι για να παίζει ένα 20 λεπτό. Ναι, περίμενε. Να παίρνει θέση του Τικίνιου. Και όταν ο Ελαραμπή παίζει τρία στόπερ. Κάτσε να πώ τον παίξαν αυτοί. Τρία στόπερ παίζαν αυτοί. Ο ένα τον είχε κοντά. Που σημαίνει του κόψε την περιφερειακή κίνηση. Ναι. Του κόψει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Άμα του το κόψει αυτό, ο Μασούρας δεν μπορεί να βγει να πάρει την πάσα. Δεκάρο Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει την πάσα. Δεν έχει τον Βαλμπουενά, έχει 42 χρονών Βαλμπουενά και έχει τον Ολυμπιακό αυτόν με τον αργό τον ρυθμό, με παίκτες καλούς μεμονωμένα, να έχει ένα σύνολο πάρα πολύ δυσάρεστο. Ο Καμαρά πεσμένος ο μεγάλος, όχι ο μικρός. Πεσμένος βιολογικά. Πόσες φορές το έχω πει. Βιολογικά. Μετά τον κορονοϊό είναι άλλος παίκτης. Στο 70% των δυνάμεών του. Μετά τον κορονοϊό είναι άλλος παίκτης. Και ο Ολυμπιακός το βλέπεις. Δεν πατάει καλά με τον Αντρόμητο. Δεν πατάει καλά με τα Γιάννενα.
Δεν πατάει καλά, ποιο έκανε εκεί με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον έβαλε στα δίκτυα τον Παναθηναϊκό. 20 λεπτά γκολ δεν έκανε. Πρόβλημα κι αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ. Πριν συνεχίσει. Παίζουν δηλαδή δύο ομάδες την Κυριακή, οι οποίες δεν θα τις χαρακτήριζα στην ιστορία του ποδοσφαίρου του ελληνικού καλές ομάδες. Δηλαδή, αυτός ο Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτός ο ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος. Με τον πρωταθλήματος ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα έχουμε δύο ομάδες με μειονεκτήματα πάρα πολλά, με δύο πολύ καλούς προπονητές και με ένα διαιτητή 50-50. Χωρίς κόσμο. Ποιος είναι 50-50. Ξέρω, δεν είναι ο διαιτητής. Και επειδή. Ξέρει που πάνε τα παιδιά του. Ποιο είναι αυτό ο διαιτητής. Ποιο είναι αυτό ο διαιτητής. Τι έκανε. Το θυμάσαι το Μπαρσελόνα Παρί 6-1. Είναι που είχε φάξει την Παρί. Ναι. Ναι. Ποιο είναι 50-50. Και που ξέρω ότι θα κάνει. Τι δουλειά κάνει. Τι με νοιάζει. Όχι, όχι, τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει, ξέρεις. Εγώ σου είπα. Τι δουλειά κάνει. Ξέρω μια διαιτητή. Άκου εμένα, ένα μάζι να πει. Πες τι δουλειά κάνει. Είναι μεγάλο επιχειρηματία. Καλά κάνει. Που σημαίνει αν τον πιάσει ο Σαββίδη ή ο Μαρινάκη ότι πει πάρει 30 χιλιάρικα δεν τα έχει και ανάγκη. Εκεί καταλήγω για να. Άρα κάνει χόμπι δηλαδή. Άμα είναι επιχειρηματία, δεν πυροσβέστη ή αστυνόμο ή δημόσιο υπάλληλο να λιγούρει. Επιχειρηματία είναι. Έχει λογική. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Σε ένα μα δηλαδή. Δεν τον πιάνει να το πει. Έχω ένα στατιστικό. Ναι, για πες. Το οποίο για μένα λέει πολλά. Ναι. Τα δύο από τα τρία γκολ. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα δέχεται από έναν στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Ναι. Τι δείχνει αυτό. Τι δείχνει αυτό. Δεν δείχνει κάτι. Να δείξει τι. Δεν μετράει για σένα που παίρνει τον γκολ. Πάρα δείχνει. Πολύ. Πάρα πολύ μετράει. Ναι. Πώς το ερμηνεύεις αυτό σου λέω. Ότι στο ποδόσφαιρο ο μπακ και ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ. Ωραία μου. Όχι τώρα. Ναι. Στο μάτι με τον αδέρφη. Δεν έβαλε. Ναι. Δεν βάζει γκολ. Θα ξαναβάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο σου έλεγε για τις έντρες. Εγώ βλέπω. Μόνο σου έλεγε για τις έντρες. Ναι. Πριν το. Μην αυτό αδιαίρεση. Μόνο σου έλεγε για τις έντρες. Περιμένουν τον Μπολβόη. Και ο Ρέαντου πέφτοντας έκανε εκείνο το πλασέ που πήγε στο παράθυρο. Λέω δεν το ξανακάνει. Όλο το πρόβλημα το λοιπόν. Για το μειώσω. Τετράδα στην άμυνα. Ασυγχρόνιστη. Μέτρια. Μπακ δεξί δεν έχει. Παπασταθόπουλο. Χθες πήγε καλά. Παρεμπιπτόντω στο μεγάλο χώρο έκοψε πολλές μπαλιές. Λοιπόν. Η εμπειρία μέτρησε. Ο Σισε κάνει ένα μπέναλτι το οποίο. Ούτε στην κάμαρα στην τεχνική δεν γίνεται. Τα πίσω βήματα. Γκίνια είναι αυτό. Τι γκίνια είναι, όχι. Γκίνια. Ρε αυτό είναι εκεί. Τρικόκκινη, τι σημαίνει εκεί. Γκίνια τι είναι. Κάνει πίσω βήματα, πέφτει. Ναι. Και τα πίσω βήματα ξέρει ότι εκπαιδεύονται. Έχει πάει προπόνηση να δει. Ένα μέρο τη προπόνηση είναι τα πίσω βήματα. Μάλιστα. Και στο, τι μάλιστα. Σ' ακούμε προσοχή. Τι είναι, πήρε. Σ' ακούμε προσοχή. Με σεβασμό σ' ακούω, ρε πλάκα. Στην ατυχία στα πίσω βήματα. Η θιά μου η Βάσο που πήγε από τον Μασούτη να πάρει. Μια σακούλα. Πάτσε, λάδι, έκανε λίγο πίσω βήματα και έπεσε. Εκεί. Εδώ είναι αθλητής ο άλλος. Τα πίσω βήματα τα δουλεύουν. Βάζουν κόνους. Πλάκα με κάνεις. Τι έχω πει για το εσύ. Τι έχει πει για το εσύ. Ότι είναι λαθέρ. Τι είναι. Λαθέρ. Φυσικά είναι λαθέρ. Ενώ είναι καλός παίκτης. Γι' αυτό θα χάσει τη μεταγραφή σε πολύ ψηλό επίπεδο γιατί είναι πολύ καλός σωματικά ψηλός. Έχει σωματικά προσόντα. Έχει τρομερέ. Τρομερή ταχύτητα. Έχει επιθετικές αρετές. Είναι λαθερό. Αλλά στην άμυνα κάνει συνέχεια λάθη. Ωραίος. Δηλαδή αυτός είναι από τα πιο αστεία φαίνονται που μπορούσε να γίνει. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, αυτός είναι και ο ΠΑΟ. Πάρτε τους, φάτε τους στη μάπα και τους δύο. Όπως είστε, ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Ολυμπιακοί. Πάρτε αυτόν τον ΠΑΟ που μισή ώρα τον έβαλε Κοπεχάκη στα δίχτυα. Με 10 παίκτες από ένα μάτς από το 8 λεπτό. Πάρτε και αυτόν τον Ολυμπιακό. Πάρτε και αυτόν τον Ολυμπιακό, τον ρεζίλ της Ευρώπης. Αυτό το συνοθήλευμα, πάρτε και δείτε τους την Κυριακή και πλακωθείτε στα μπουνίδια και στις αυτές, στο Μέγκα και στο Όπεν, τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν βλέπω τι ομάδες σας. Δεν βλέπω τι ομάδες σας. Είναι πολύ πεσμένες οι ομάδες σας. Η ποιότητα δεν είναι καλή. Μέτρια ποιότητα. Ακριβώς. Μέτρια ταχύτητα. Μέτριες αντοχές. Είναι λογικό να τρέφει τα χέρια του ο Μελισσανίδης βλέποντας αυτά τα πράγματα. Τα χέρια του και τα πόδια του τρίβει ο Μελισσανίδης. Όχι τα χέρια του, τρίβει και τα πόδια του ο Μελισσανίδης. Φυσικά. Φυσικά. Α. Η ΑΕΚ από την εξίσωση παίρνω πρωτάθλημα δεν βγαίνει. Τρελός είναι, πώς θα βγει η ΑΕΚ. Δεν βγαίνει, φυσικά δεν βγαίνει. Και με αυτόν τον Ολυμπιακό, χωρίς θεματοφύλακα μεγάλο, εντάξει, χωρίς δεξί μπακ, με τον Παπασταθόπουλο γέρο, τον Μπουχαλάκη στα οκτάρια, να μην μπορεί να κάνει μεγάλες διαδρομές. Σε να θέλει μόνο με βοήθειες μεγάλες. Έχει τρελαθεί, ρε. Φυσικά γιατί τι έχει παραπάνω δηλαδή. Τι έχει παραπάνω ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ τι παραπάνω έχει από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Φυσικά το πρωτάθλημα είναι αμφίροπο. Και με διαιτησία που η ΑΕΚ. Που δείχνει ότι ένα νονό δεν υπάρχει. Δεν είναι, αλλά ο μεγάλο νονό είναι ο Μελισσανίδης. Στη διαιτησία πάντα. Τυπικά. Τυπικά, μυπικά.
Τυπικά, ρε φίλε. Στην Κρήτη αυτό που έγινε δεν έγινε όσο. Στην Κρήτη ήταν του αλουνού. Γι' αυτό. Είναι μοιρασμένο το έργο, αλλά περισσότερη πίτα την έχει ο Μελισσανής. Πάντως, νονός μεγάλος, όπως είπες προηγουμένως, δεν υπάρχει άλλο. Για όσους σκέφτεστε να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας, Red Rock. Ιδανική επιλογή για εσάς που ενδιαφέρεστε για την εμφάνισή σας και θέλετε να ξεχωρίζετε. Γιατί μόνο εκεί θα βρείτε απίστευτη ποικιλία σε τζιπ, παντελόνια και πουφάν. Εξαιρετική ποιότητα ντρούχα και super design. Και το πιο σημαντικό, σε όλα τα μεγέθη, γιατί στη Red Rock βρίσκεις και υπερμεγέθη. Η νούμερο 1 επιλογή για παντελόνια τζιν δίνει όλη την οικογένεια, πολυψυχοντρική ιδανική για παραγγελίες σελίδα μας στο Facebook Red Rock Jean ή στο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Αραδίνη Θέρμης, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-310-041, Red Rock κυριαρχεί στο αντρικό κλασικό τζιν από το 1975 και είναι ελληνική εταιρεία και τη στηρίζουμε. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μάτια το Σαββατοκύριακο. Να έχετε. Όπως έχουμε και πολλά ντέρμπι στην Ευρώπη. Αυτό το καλύτερο. Λοιπόν. Πέρα του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το τυρί είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο τα ελληνικά παιχνίδια. Όχι. Είναι χαλάς. Να μου πεις για ενδιαφέρον. Τι δεν θέλω να πεις ότι. Τι ενδιαφέρον. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, Ατρόμητος Αθηνών Ιωνικός. Στη φυλακή να με είχαν στο Αλκατράς, δεν το βλέπα. Απόλλωνος Μύρνης Πας Γιάννης. Στο στρατό να με είχαν αλυσοδεμένο, δεν το βλέπα. Αστέρας Τρυπόλεως Παναθηναϊκός. Θα το κάνω αν υπάρχει δυνατότητα στο Ραπτόπουλος TV με τον Μπάκα. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ποιο? Αυτό. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Άρης Πανατολικός. Ωραίος. Κυριακή θα ζήσει ποιο ώρα. Ναι. Βόλος ΑΕΚ. Μη φωνάζει. Εδώ σε θέλω. Τι με θέλεις. Ο Βόλος ο οποίος κάνει παπάδες. Και η ΑΕΚ η οποία φιλοδοξεί να κυνηγήσει στο πρωτάθλημα. Είναι φιλός ο Μελισσανίδης με τον Μπέο, τα έχουν καλά. Δεν το ξέρω. Γιατί εδώ τα έχει χαλάσει. Δεν το ξέρω. Τα χάλασε. Δεν τα έχει χαλάσει, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν έχω τηλέφωνο το χειλά. Όφη Λαμία. Όφη. Λαμία. Δεν το βλέπω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα το δούμε παρέα και με τον Κουλιανό. Εντάξει. Και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Μάλλον στο σκαθάρι θα το κάνουμε, θα το πούμε τον κόσμο. Μπορεί να πάμε στο σκαθάρι. Μπορεί. Θα σας ενημερώσουν. Πού και πώς και τι θα ανακοινωθούν. Εντάξει. Στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλα ντέρμπι. Έχει. Τα οποία άλλα φαίνονται. Στοιχηματικά αξίζει μερικά να μας δώσει τα φώτα σου να πούμε. Ναι. Εδώ στα φώτα σου. Ένα διπλό. Ποιο είναι. Ίντερ Γιουβέντους διπλό. Ίντερ Γιουβέντους διπλό. Πάνω από τρία φράγκα το διπλό. Ίντερ Γιουβέντους διπλό. Και άντερ. Πολύ πιθανό. Διπλό και άντερ. Πάνω από τρία φράγκα. Πάνω από τρία φράγκα το διπλό. Ωραίο σημείο μου αρέσει. 0-1. Εκεί το βλέπω. Εκεί το βλέπω. Έχει σοβαρευτεί πάρα πολύ ο Αλέγκρι. Έχει σφίξει την άμυνά του σε ένα βαθμό που λες, ρε φίλε. Το είδα εγώ σε ένα ευρωπαϊκό. Η Λίβερπουλ. Τρόμαξε. Η Γιουβέντους. Των πρώτων αγωνιστικών με αυτή τη Γιουβέντους. Δηλαδή. Ποιο πήρε ένα 0 με τρομερή άμυνα στην Ευρώπη. Ποιο μάξ την έβλεπα. Με την Τσέλσι. Με την Τσέλσι. Με την Τζέλση. Δεν απειλήθηκε, έφυγε. Με την Τζέλση. Δεν απειλήθηκε. Ναι. Ιταλία, ρε φίλε. Βρώμαγε Ιταλία. Βρώμαγε Ιταλία η Γιουβέντους. Δηλαδή με απουσίες, ναι. Με προβλήματα, μέσα. Δουλεύει ο άνθρωπος. Δείχνει την ποιότητά του. Και ξέρω ότι η συμπάθειά μου είναι η Ίντερ. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά με τον Ιντζάκη που πας. Μεγάλος γυναικάς. Ποιος? Ο Αλέγκρι. Ο Αλέγκρι. Πού το έμαθες και αυτό πάλι με ρουτσοπούλα. Δεν έχει αφήσει θηλυκή μέλισσα μια θηλυκή μύγα. Το κακό που είναι. Όχι, άλλο λέω. Σου λέω το κομμάτι και το άλλο του. Μεγάλο εραστή. Και ο Bill Gates λένε ότι. Βράζει τον Bill Gates. Ο Bill Gates είχε πλούσιο. Γιατί ο Χαλή έχει φτωχό στην Ελλάδα. Έχει μούρι εραστή και ο Bill Gates, να ξέρει. Όλοι αυτοί που φαίνονται τρελοί, παράφρονε, ξέρω εγώ, αλόκοτοι. Ναι, ο Bill Gates. Τώρα γιατί τον διαφορετήσουν αυτό. Στο πόδι μου αλόκοτο. Εξωγήινο. Κάτσε ρε φίλε. Ο Bill Gates έχει φυσιογνωμία. Τώρα τρακάρανε 25. Ο Bill Gates κάνει στο κρεβάτι αυτά που δεν έχει δει ούτε σε τσόντα. Ο Bill Gates. Δεν ξέρω τι κάνει. Τι να ρωτήσω. Γιατί δεν είναι άνθρωπο. Τι θα έχει. Δεν με ενδιαφέρει. Το μυαλό του, μόνο το μυαλό του ότι είναι τρομερό θα είναι τρομερό και στο σεξ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Αυτό είναι μεγάλο προτέρημα για έναν άντρα. Δηλαδή, για μια γυναίκα. Σεξ δεν θα κάνει καλό ένα που είναι δημόσιο υπάλληλο. Θα κάνει το σεξ του συνταξιούχου. Ό,τι το είπε η. Ότι είναι τη εκκλησία το σεξ. Κοίταξε. Πράγματι σου λέω εγώ. Ο Bill Gates στο μυαλό του είναι
Τεράστιο. Αυτός μπορεί να την κάνει τη γυναίκα ερωτικά, να τη διαλύσει με τα λόγια. Καταρχήν, με τον πρόεδρο. Άμα είσαι γυναίκα, δεν θαυμάζεις σαν άντρα τον Billy Gates τώρα. Πλάκα κάνεις. Είπα εγώ ότι δεν το θαυμάζω. Εδώ άλλος παίζει στον Ιωνικό Χαφ και λέει: έχω τρεις γκόμενες, λέει μοντέλα. Τρελός είναι. Πάμε παρακάτω. Δεν λέγονται αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν λέγονται αυτό. Έλα. Τι είπε τώρα, έχω τριγκόμενο μοντέλο τώρα. Ωραία, παιδί μου, θέλω να σου πω παράδειγμα, σου φέρω ρεκόρ για το μυαλό σου, εσένα δεν τρέχει να πω. Λοιπόν, από τώρα τηλεφωνείτε στο 2310 για 390. Τι. Οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Οι πέντε πρώτοι στην κυρία Γουλιώνη τώρα. 2310 90 90 90. Ούτε χρεώσεις περίεργες, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Δεν είναι αυτό τώρα στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, γίνεται στο Χαγιάτ. Στο Βεργίνα, ναι. Στο Βεργίνα, πρέπει να είστε άνω των 21 και να έχετε πιστοποιητικό είτε εμβολιασμού είτε νόσησης. Με ράπιντ δεν μπορεί να πάει. Όχι. Όχι. Ωραία. Όχι. Δεν πες να μην γίνει σκηνικό, έτσι πρέπει να πάει. Δεν τα λέω, ρε φίλε. Μπράβο, έτσι αναλυτικά μου αρέσει που τα λες. Μπράβο. Κωστή, για ποιο λόγο παίζουν οι ομάδες όλο τον χρόνο, για να πάνε Ευρώπη. Και εσύ τι λες, τι θέλει στην Ευρώπη. Και πώς θα πουλήσεις να δείξει την Ευρώπη τη γραμμάτια σου. Βέβαια. Καλή ερώτηση. Αυτή η ωραία ερώτηση έρχεται πάλι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Γρηγόρη. Ποιο να πουλήσεις τα δύο χρόνια, ποιο να πουλήσεις. Πούλησες το Γιαννούλη, πούλησες και το Ανοτζόλη, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα αυτή η ομάδα του ΠΑΟ, ποιο να πουλήσεις. Πέ μου έναν. Έναν ρε πέ μου που να πουλήσεις. Το γενικό που λέει για την Ευρώπη, σωστό το λέει. Πέ μου ένα παίκτη να τον πουλήσει τον ΠΑΟ. Τώρα μέσω Ευρώπη, ποιο τον Φιντέρκι. Χθες με την ευκαιρία που χάνει 1,5 εκατομμύρια από την αξία του. Του πάει τριπλένι και τον προλαβαίνει ο άλλος και τον κόβει. 4 μπλοκ τον κάνανε τον Σφιντέλσκι, πες το μάγκα που στέλνει το μήνυμα. Άκου εμένα, με το αριστερό 4 τελειώματα μπλοκ τον κάνανε. Μπλοκ! Το τι μαρκάρει. Έρχεται, κάνει τον κόφτη, είναι φιλότιμος, εργάτης. Θα βγει στην ταχύτητα, ναι, ωραία. Άμα του τη φέρει, θα τη βάλει σε πρώτο χρόνο, οπωσδήποτε. Δεν είναι μεγάλο σεντέρφορο Σφιντέλσκι. Θα τον πουλήσει το Σφιντέσκι. Ηλία Στέφος. Περιμένουμε φωτογραφία με τις προβλέψεις του μεγάλου δημοσιογράφου, όχι μόνο όταν πάει ταμείο. Ο μεγάλος δημοσιογράφος ξέρει πως υπάρχουν θεσμοί εκδρομής, έχει πάει πολλές εκδρομές με τον Ηρακλή. Βγάλαμε τριάδα, φίλε μου. Από τις 4 η μία βγήκε. Για ποιο λέει? Για μένα. Okay. Γιατί παρουσιάσαμε το απόλυτο και δεν παρουσιάζουμε. Πάλι βγήκε η τριάδα χθες. Βγάλτε. Μου δεν τη βγάζω, δεν του κάνω το χατήρι. Βγάλτε να βγει. Βγήκε τριάδα, τι γελάιδα. Τι να πάει εκδρομές, δεν καταλαβαίνω. Όχι, επειδή έχω πάει εκδρομές με τον Ηρακλή. Κακό είναι. Έτσι. Δεν πήγες, λέει. Φυσικά και πήγα. Αφισβητεί τις εκδρομές που πήγες. Ας αφισβητεί. Όχι, για διάβασε το μήνυμα. Το απαντήσω εγώ. Όχι, okay, εμένα με εκνευρίζει αυτό το ότι για τα προγνωστικά. Εδώ βγήκε κανονικά. Περιμένουμε φωτογραφία με τις προβλέψεις του μεγάλου δημοσιογράφου. Εντάξει. Συγγνώμη, αλλά ανανεώνει. Ναι, άντια. Λοιπόν, όχι μόνο τα πάει ταμείο. Ο μεγάλος δημοσιογράφος ξέρει πώς νιώθουν οι χθεσινοί εκδρομείς. Έχει πάει πολλές εκδρομές με τον Ηρακλή. Φίλε, αυτό το οποίο νιώσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν πληρώνεται με τίποτα. Συμφωνώ. Τι νιώσατε. Αλλά τι νιώσατε. Ευεξία, ευτυχία, ευλογημένη. Τι ευτυχία. Σου λέει κερδίσαμε. Ποιον. 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 Τι Κοπεχάγη. Τι είναι η Κοπεχάγη. Περνάει όλες τις ελληνικές ομάδες στο ρέγγι. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα να σε τρώσω λίγο. Άντερε. Χάρηκαν οι ΠΑΟΚ. Άντερε είναι δε. Χάρηκαν οι ΠΑΟΚ. Είναι σε ευρωπαϊκή νίκη. Πρέπει να παοξίζει για το ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ Σεντάλκα. Ποια Κοπεχάγη είναι, τρελό είναι αυτό. Πάμε σε τι άλλο. Πράγματι μου, σύνελθε. Βγάζουμε τριάδα και μα τη λέει. Του κάνει παοξίδε τώρα κομμάτι.